Διότι είναι λίγο αντιφατικά αυτά που μας έχετε περιγράψει τόση ώρα. Διότι είπατε και ανιστόρητα πράγματα. Διότι αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα τις τελευταία πενταετία, η Ευρώπη ζει μια από τις χειρότερες στιγμές. Όπου συρρυκνώνεται η δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος. Είναι στην χωρία της ύφεσης. Η εκπαίδευση περνάει δύσκολες ώρες συνολικά στην Ευρώπη. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων ακραίων πολιτικών, τις οποίες υπερασπιζόσαστε. Ο καθένας και οι συμμαχοί του. Εσείς έχετε επιλέξει πλευρά. Είσαστε με την πλευρά της κυρίας Μέρκελ, της γερμανοκεντρικής Ευρώπης, η οποία διαλύει ουσιαστικά την Ευρώπη, ενισχύει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Υποτίθεται ότι είστε Ευρωπαϊστές, αλλά στην πράξη υπονομεύετε το μέλλον αυτής της ιδιόμορφης ομοσπονδίας. Ξέρετε γιατί το υπονομεύετε? Γιατί είστε ενάντια στα συμφέροντα των πολλών. Εσείς πάντως, κύριε Σκουρλέτη, από ό,τι βλέπουμε, προτίθεστε να αλλάξετε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά όλη την Ευρώπη. Όχι, εμείς όντως, διότι έχουμε όχι μια, αν θέλετε, εθνοκεντρική προσέγγιση στα πράγματα. Διαπιστώνουμε τον κοινό παρανομαστή των προβλημάτων του ελληνικού λαού με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς λαούς. Το πρόβλημά μας είναι αυτή τη στιγμή ο ακραίος αντικοινωνικός νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος ηγεμονεύει σήμερα στην Ευρώπη, ο οποίος δείχνει το πιο αποκρουστικό του πρόσωπο. Το θέμα είναι με τι θα πολεμήσετε εσείς, κύριε Σκουρλέτη. Μα δεν υπήρχε πάντοτε αυτός. Δεν ήταν πάντοτε αυτές οι πολιτικές σε πρώτο επίπεδο. Αυτό πρέπει που να καταλάβουμε. Είναι μια πρόταση. Διότι αν δεχτούμε αυτή την ανάγνωση ότι τι να κάνουμε, τα πράγματα έτσι είναι, τότε να σκύψουμε το κεφάλι, να μιλήσουμε για το τέλος της ιστορίας, αλλά αυτά είναι ανιστόρια. Καθόλου να το να λέμε και ακρότητες τύπου θα κουρέψουμε το χρέος. Ότι πάμε με αυτό το αίτημα. Ακρότητα είναι. Και τότε έχει πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μήπως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ακραίο. Είναι μη ρεαλιστικό να το πω καλύτερα. Είναι μη ρεαλιστικό σήμερα. Δεν έχει ξανασυμβεί. Με τους σχετισμούς. Δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει ξανασυμβεί. Με τους σχετισμούς του σήμερα όμως είναι. Μπορούν να αλλάξουν οι σχετισμοί. Δεν το ξέρω. Το δούμε αυτό. Το προσεγγίζουμε καλά. Βήμα-βήμα βάζουμε τη συζήτηση εκεί. Όχι, δεν το ξέρω αν μπορούν. Λοιπόν, άρα λοιπόν απαντήσουμε. Πάτε τώρα με τους κοντέμους και με το Sinn Féin. Αυτούς δεν βλέπω να αλλάζουν. Μπορούν να αλλάξουν οι σχετισμοί. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα αποδεχτούμε τη μοίρα μας. Ή θα κάνουμε συμμαχίες, ή θα δώσουμε μια μάχη η οποία θα είναι με ψηλά το κεφάλι, υπέρ των συμφερόντων των περισσότερων. Ναι, αλλά με σχέδιο. Για να αποκτήσουμε. Ένα σχέδιο ρεαλιστικό, κύριε Σκουρλέτη. Όχι να με λέμε. Ρεαλιστικό σχέδιο. Διότι αν πάμε να πούμε, όπως λέει, σχέδιο. Στη Σλοβενία, ποιος θα σου κουρέψω το χρέος. Ποιος είναι τελικά. Στο κοινοβούλιο πρέπει να περάσει από όλα τα κοινοβούλια. Τι είναι ρεαλισμός. Τι είναι ρεαλισμός. Το 50% των θέσεων να είναι με ελαστικές μορφές εργασίας. Το να μην έχετε οκτάωρο, κύριε οικονόμου. Το να μην ξέρετε πότε θα πάρετε σύνταξη. Αυτά είναι ο ρεαλισμός. Γιατί αυτός ο ρεαλισμός δεν υπήρχε πριν από 20 χρόνια. Γιατί εσείς αύριο το πρωί αυτά μπορείτε να τα υποσχεθείτε, κύριε Σκουρλέτη. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν υπάρχει ο κίνδυνος, θα πω για εσάς, όχι για εμάς. Έτσι κι αλλιώς η δημοκρατία λειτουργεί, ευτυχώς. Ο κίνδυνος να γίνετε κυβέρνηση το Μάρτιο. Το τι μπορούμε να υποσχεθούμε. Τι θα κάνετε για όλα αυτά. Το τι μπορούμε να υποσχεθούμε. Γιατί έχετε υποσχεθεί τα πάντα μέχρι τώρα. Θα σας πω. Σας πιάνω να υπερβάλλετε λίγο με το ρόλο. Να υπερβάλλω. Αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν μπορούν να γίνουν αύριο. Και δεν είναι τα πάντα. Δεν είναι τα πάντα. Γιατί είναι τα πάντα το 300.000 οικογένειες να έχουν με κοινωνικά κριτήρια, όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, 300 κιλοβατόρες το μήνα? Θέλετε να ξαναδούμε τις σκηνές φρίκης που καήκαν οι φοιτητές στη Λάρισα? Ο συνταξιούχος στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά. Είναι παροχολογία λοιπόν το να ζεσταίνεται κάποιος το χειμώνα που έρχεται? Όχι βέβαια. Τώρα μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Αυτά όμως μας λέει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά είπατε για τον ΕΜΦΙΑ. Αυτό είναι το λεφτά. Θα καταργήσετε τον ΕΜΦΙΑ. Αυτή η πολιτική. Θα επαναφέρετε το μισθό, το βασικό, στα 751. Είπατε κι άλλα. Δεν είπατε μόνο αυτό. Δεν ξέρετε τώρα το κοινωνικό κομμάτι. Μόνο. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Προφανώς. Το να βουλεύουν όλοι οι Έλληνες. Αλλή μόνο. Εσεί είστε υπέρ του ΕΜΦΙΑ. Καθόλου υπέρ δεν είμαι. Αλλά τι να κάνουμε. Τι θα κάνετε όμως με τα λεφτά, γιατί θα λείπουν τα ποσά. Εμείς είπαμε. Κοστολογημένα. Με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Κανείς Έλληνας δεν είναι υπέρ. Όποιον ρωτήσετε και τον Πρωθυπουργό να ρωτήσετε, όχι θα σας πει. Και αυτό βέβαια είναι που τάραξε τα νερά και έκανε τη Νέα Δημοκρατία από τη μία να λέει παροχολογίες, από την άλλη να είναι αμήχανη και αμέσως μετά να εξαγγέλει μέτρα κάτω από τον ίδιο τίτλο, αλλά άνευ περιεχομένου. Γιατί είναι δέσμια των συμφωνηθέντων που έχουν υπάρξει με την Τρόικα, που δεν θέλει να αμφισβητήσει. Μία άνω τελεία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.